πάρα πολύ ο κόσμο. Λένε κυρίε και κύριοι στην κηδεία του Παύλου Φίσα, πέραν τη οικογένεια του, εκατοντάδε φίλοι, συνεργάτε, συναγωνιστέ του στη μάχη κατά του φασισμού, όλοι με λουλούδια στα χέρια που χαιρέτησαν το γελαστό παιδί. Όπω τον αποκαλούσαν, έτσι να γράφεται και στο πανό στο σημείο που ο 34χρονο δολοφονήθηκε. Μεγάλη θλίψη, πολύ οργή Λίνα, δάκρυα, χειροκροτήματα στο τέλο τη τελετή, συνθήματα για την ψυχρό δολοφονία ενό ανθρώπου ευαίσθητου, όπω τον περιέγραψαν εκείνοι που τον ήξεραν, ενό παιδιού που μέσα από τη μουσική του και του στίχου εξέφραζε τι ανησυχίε του και ασκούσε την κριτική του για τα κακό κείμενα τη εποχή μα. Σήμερα να σα πω ότι έχουν προγραμματιστεί στη μνήμη του Παύλου νέα αντιφασιστικά συλλαλητήρια σε Κερατσίνη και Νίκαια. Είδαμε χθε ότι υπήρξε πολύ μεγάλη συμμετοχή και στο χθεσινό συλλαλητήριο. Έχουμε όμως εξελίξεις και σε δικαστικό επίπεδο, Λίνα. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε και πόση ώρα καθυστέρηση στην άφηξη του ασθενοφόρου στο σημείο της δολοφονίας. Προανάκριση να σας πω κλείνοντας ότι γίνεται και για την επίθεση που δέχτηκε ο Πάνος Καμένος χθες από ομάδα γνώστων κατά τη διάρκεια του αντιφασιστικού συλλαλητήριου.